Ένα παιχνίδι λοιπόν γεμάτο πάθος και δύναμη. Ένα παιχνίδι με υψηλό ενδιαφέρον και από τις δύο ομάδες. Στη φάση που βρίσκεται όμως το πρωτάθλημα στη Super League, νομίζω ότι δεν ήταν και το μοναδικό με τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ σήμερα κρίσιμα. Όσον αφορά για τον Άρη, θα έλεγα ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο παιχνίδι να παίζουν με λιγότερους παίκτες και να κυνηγάνε μόνο το ένα αποτέλεσμα, την νίκη. Το κατορθώσαμε αυτό, έχοντας βέβαια προς το τέλος την τύχη με το μέρος μας και με κορυφαία στιγμή τον πέναλτι της Τρίπολης, που θα μπορούσε ενδεχομένως για ένα αποτέλεσμα που δεν θα το θέλαμε και οι δύο ομάδες. Έτσι θα έλεγα ότι ο Άρης, με το μέταλλο που το διακρίνει μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα μεγάλη, θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει στις δύο αυτές αγωνιστικές και ίσως στο τέλος να μπορέσουμε να δώσουμε τη χαρά αυτή που περιμένει και αξίζει ο κόσμος του Άρη. Θα σταθώ βέβαια στην Τρίπολη, είναι λυπηρό. Ομάδες όπως η Λάρισα, όπως η Τρίπολη, όπως και οι Σέρες, επαρχιακές ομάδες, ομάδες με υγεία, ομάδες με καλή οργάνωση, να βρίσκονται σε αυτή τη βαθμολογική θέση προς το τέλος του πρωταθλήματος. Θέλω να πιστεύω ότι όμως έχουν την ιστορία, έχουν τα ψυχικά αποθέματα και να παλέψουν όσες ελπίδες έχουν μέχρι το τέλος, αλλά και φυσικά να ξαναγυρίσουν γρήγορα στη μεγάλη κατηγορία. Θα έλεγα ότι τους έχουμε ανάγκη όλοι εμείς οι ποδοσφαιράνθρωποι, αλλά και όλη η Ελλάδα, ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Τίποτα άλλο, καλή δύναμη στη συνέχεια για τον Αστέρα και εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά το αξίζει εξάλλου και η ομάδα και φυσικά ο Παύλος ο Δερμιτζάκης. Καλή συνέχεια. Ασχολούμαι γύρω στα 10 χρόνια με την προπονητική. Αυτό το πράγμα το οποίο είδα σήμερα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά νέοι για να το δούμε και αυτό και να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο και πραγματικά γιατί είναι ένα μεγάλο άθλημα. Σίγουρα όμως ίσχυσε ο νόμος του ποδοσφαίρου. Ομάδα η οποία δεν βάζει γκολ, όχι μόνο δεν παίρνει τίποτα από αυτό το παιχνίδι, αλλά το χάνει. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζουμε, τουλάχιστον από τα τελευταία παιχνίδια, την πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος και αυτό θεωρώ ότι κατά μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στην έλευση του Σάγκη Ρουτσιόλη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και έχει δώσει μια νέα ταυτότητα στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι, αν κάποιος έπρεπε να πάρει το μάτς, σίγουρα είναι ο Αστέρας. Γιατί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε πολύ καλή απόδοση, είχαμε κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, 2 στο πρώτο ημίχρονο, και 6 στο δεύτερο. Σίγουρα αυτό έπαιξε για 45 λεπτά, για 50 λεπτά και η αποβολή του Καστίλιο. Αλλά νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις για να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε την νίκη που τη θέλαμε πάρα πολύ. Σίγουρα δεν έχουμε τύχη, αλλά νομίζω ότι για ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει και μια σχετική ανικανότητα στον πόλο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σημερινό, αλλά γίνεται κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και αυτό μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε από τα στατιστικά στοιχεία που έχει τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι ομάδα. Έχουμε μια πολύ καλή στατιστική, 7η-8η του πρωταθλήματος σε τελειώματα, αλλά δυστυχώς έχουμε τη χειρότερη συγκομιδή γκολ. Ο αντίπαλος
με μια ευκαιρία αναστημένο μας έκανε τον γκολ, γιατί και το πέναλτι είναι υποψία ευκαιρίας. Και κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Άρη, να εκπληρώσει τους στόχους τους οποίους έχει βάλει. Εμείς αν κερδίζαμε σήμερα βάσει αποτελεσμάτων, θα ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην παραμονή, αλλά πάλι βάσει αποτελεσμάτων θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε για αυτόν τον στόχο.